Οι πληροφορίες εδώ στο Βερολίνο λένε ότι ο κύριος Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, πριν λίγες μέρες που ήρθε εδώ στο Βερολίνο, είπε στην κυρία Μέρκελ ότι στο επεισόδιο αυτό το γνωστό στη Λιβύη φτάσαμε στο παραένα από ένα πολεμικό επεισόδιο με αληθινά πυρά μεταξύ γαλλικού και τουρκικού ναυτικού στη Μεσόγειο. Έδειξε στην καγκελάρη ότι είναι οργισμένος, της είπε ότι και αυτή πρέπει να πάρει καθαρή θέση απέναντι στην Τουρκία, πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι απόψεις της και πρέπει να πει τι πιστεύει για το ψευδοσύμφωνο που έχουν κάνει οι Λιβύοι με την Τουρκία. Ένας Μακρόν οργισμένος μέσα στην καγκελαρία, γιατί όπως είπε φτάσαμε στο παραένα μπροστά από ένα πόλεμο. Τώρα, σύμφωνα με τη Welt, η οποία κυκλοφορεί αύριο, αποκαλύπτει πώς η Τουρκία στέλνει τα όπλα στη Λιβύη. Αυτό, όπως λένε, γίνεται μέσω μιας εταιρείας που υπάρχει στο Λίβανο, της Abu Mehri Holding ή αλλιώς African Mediterranean Lines. Είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στη Hezbollah, την οργάνωση που έχει σχέση και με το Ιράν. Αυτή η εταιρεία έχει 8 φορτηγά και 2 κρουαζιερόπλοια. Το ένα πλοίο της λέγεται Μπάνια. Το Μπάνια μετέφερε, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η εφημερίδα, το 2017 300 τεθωρακισμένα τζιπ από την Τουρκία στην Λιβύη. Έχει στοιχεία η εφημερίδα, τα αναφέρει. Οι γερμανικές αρχές λένε ότι δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ιστορία.